Τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη θα μπορούν να φέρουν έξυπνα στρατηγικά όπλα που θα μπορούν να συνδυαστούν με τους ήδη υπάρχοντες SCAL PNG των Mirage. Εκτός από τα ηλεκτρονικά και το ραντάρ που αγγίζουν την 5η γενιά, το αεροσκάφος φέρει και όπλα, όπως για παράδειγμα ο πύραυλος αέρος επιφανείας Harpoon, ο οποίος στην έκδοσή του για εκτόξευση από αέρος έχει μήκος 3,8 μέτρα, βάρος 519 κιλά, διάμετρος 340 mm, έκταση πτερυγίων 914 mm, μέγιστο ύψος 910 μέτρα, κεφαλή 221 κιλά, διαισθητική εκρηκτική, με το κόστος της μονάδας να ανέρχεται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ. Ο συνδυασμός πυράβλων εξωσέτων Mirage και Harpoon από τα F-16 Viper κατά στόχων επιφανείας θα δώσει περαιτέρω ισχύ στο έτσι κι αλλιώς πανίσχυρο προστάσιο της πολεμικής μας αεροπορίας. Ας μην ξεχνάμε και τους στρατηγικούς SCAL PNG που φέρουν τα Mirage 2000-5. Επίσης, μετά από τα Ισραηλινά Χαίρων, η ελληνική πλευρά έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της και για μη επανδρωμένα MQ-9 Reaper της General Atomics, τα οποία είναι οπλισμένα, ενώ μπορούν να εντοπίσουν στόχους και να παρατηρήσουν το έδαφος χρησιμοποιώντας πολλαπλούς αισθητήρες συμπεριλαμβανομένης θερμικής κάμερας. Λέγεται ότι η ενσωματωμένη κάμερα είναι σε θέση να διαβάσει μια πινακίδα από 2 μίλια, 3,2 χιλιόμετρα μακριά. Η εντολή ενός χειριστή διαρκεί 1,2 δευτερόλεπτα για να φτάσει στο αεροσκάφος μέσω δορυφορικού συνδέσμου. Το MQ-9 είναι εξοπλισμένο με 6 πυλώνες αποθήκευσης. Οι εσωτερικοί πυλώνες των αποθηκευτικών χώρων μπορούν να μεταφέρουν μέγιστη ποσότητα 680 κιλών το κάθε ένα και να επιτρέπουν τη μεταφορά εξωτερικών δεξαμενών καυσίμου. Οι πυλώνες των μεσαίων πτερύγων μπορούν να μεταφέρουν το πολύ 270 κιλά το καθένα, ενώ οι εξωτερικοί πυλώνες μπορούν να μεταφέρουν το πολύ 91 κιλά το καθένα. Ένα MQ-9 με δύο δεξαμενές καυσίμων των 1000 κιλών και 1000 κιλά πυρομαχικών έχει διάρκεια 42 ωρών. Το Reaper έχει αντοχή 14 ωρών όταν είναι γεμάτο με πυρομαχικά. Το MQ-9 φέρει μια ποικιλία από όπλα συμπεριλαμβανομένων των κατευθυνόμενων με laser GBU-12 Paveway 2, τον αέρος εδάφους AGM-114 Hellfire 2, το AIM-9 Sidewinder και το GBU-38. Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε ότι προχωρούν τα εξοπλιστικά προγράμματά μας που θα καταστήσουν τις ένοπλές μας δυνάμεις από ισχυρές που είναι τώρα πανίσχυρες. Μένει μόνο να δούμε και την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα προγράμματα του ραντάρ Τηλέμαχος, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Πίγασος, των εξαιρετικών προγραμμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που επίσης ασχολείται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ούτως ώστε παράλληλα με τις αγορές που κάνουμε να αρχίσουμε να κάνουμε και τη δική μας παραγωγή για να έχουμε, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα οπλικά συστήματα που χρειαζόμαστε σε καλές τιμές, στον αριθμό που χρειαζόμαστε, να δώσουμε δουλειά και στους Έλληνες εργαζόμενους, αλλά γιατί όχι, επειδή παράγουμε άριστα προϊόντα, να μην κάνουμε και εξαγωγές στο εξωτερικό και να τονώσουμε έτσι και την εθνική μας οικονομία.